Έλληνες και Τούρκοι καταλαβαίνουν ότι μπορούν να διαφωνούν έχοντας αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας οξίας επιδείνωση των σχέσεων λόγω των στρατιωτικών ή των άλλων διπλωματικών διεξεχισμών. Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σε αυτό το podcast έχω τη χαρά να συνομιλώ με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματο Πολιτική Επιστήμης και Δημόσια Διοίκηση και κάτοχο τη έδρα Ζαν Μονέ στι Ευρωπαϊκέ Σπουδέ στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ στην Τουρκία, Ιωάννη Γρηγοριάδη, επικεφαλή του προγράμματο Τουρκία του ΕΛΙΑΜΕΠ και τον Ευάγγελο Αρετέο, δημοσιογράφο και επιστημονικό συνεργάτη στο πρόγραμμα Τουρκία του ΕΛΙΑΜΕΠ και οι δύο θα μας βοηθήσουν να δούμε πού βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και όχι μόνο στο ανώτατο επίπεδο, αλλά και πώς νιώθουν οι δύο λαοί και τι θέλουν τελικά για το μέλλον τους και πώς νιώθουν ο ένας για τον άλλον. Ε, Γιάννη Βαγγέλη, σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση που βασίζεται στην πέμπτη δημοσκόπηση που έγινε σε Ελλάδα και Τουρκία, μια κρίσιμη στιγμή για τις σχέσεις και των δύο χωρών. Και θέλω τώρα να ρωτήσω και τους δύο και να ξεκινήσω με εσένα, Γιάννη. Ποιο είναι λοιπόν το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει, τι αίσθηση σου άφησε αυτή η δημοσκόπηση, που έγινε μάλιστα και σε μια συγκυρία που οι δύο λαοί έχουν έρθει πιο κοντά και οι ηγεσίες τους επίσης. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη δημοσκόπηση αυτή είναι η ετοιμότητα των δύο κοινών δομών, Ελλάδος και Τουρκίας, να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες των κυβερνήσεών τους με σκοπό την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτή η τοποθέτηση είχε διαγνωστεί και στα προηγούμενα κύματα των δημοσκοπήσεων τα οποία έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια και μάλιστα σε χειρότερες συγκυρίες για τις δημερίες σχέσεις σε διπλωματικό επίπεδο. Αυτό που βλέπουμε όμω τώρα είναι ότι ενώ οι διμερεί σχέσει σε διπλωματικό επίπεδο έχουν βελτιωθεί, η κοινή γνώμη και στην Ελλάδα και στην Τουρκία παραμένει σταθερή στη θέση τη να υποστηρίζει την διευθέτηση των δημερών διαφορών μέσω ειρηνικών μεθόδων και να θεωρεί ότι οι δύο κυβερνήσεις πρέπει να φέρουν τις δύο χώρες πιο κοντά. Αναγνωρίζοντα τι όποιε διαφορέ, αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο λαοί θεωρούν ότι τα προβλήματα μπορεί να λυθούν εύκολα ή ότι συμφωνούν στη λύση των προβλημάτων. Συμφωνούν όμω στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί η διένεξη η οποία υπάρχει και αυτό είναι ο διπλωματικός και ο ειρηνικό. Βαγγέλη, η δική σου αίσθηση ποια είναι, ότι τελικά οι δύο λαοί είναι πιο μπροστά από του πολιτικού και στι δύο χώρε, Νομίζω ότι υπάρχει μία σύγκληση τουλάχιστον στη σημερινή συγκυρία ανάμεσα στους πολιτικούς που βλέπουμε ότι την τελευταία περίοδο έχουν αρχίσει να εισέρχονται σε μία διαφορετική σχέση ανάμεσα στην Άγκυρα και την Αθήνα με ένα θετικό αυτή τη φορά πρόσημο και οι λαοί βλέπουμε ότι σταθερά όπως είπε και ο Γιάννης στηρίζουν αυτή την προσέγγιση και εδώ νομίζω θα άξιζε να, να συμπληρώσουμε ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της, αυτής της δημοσκόπησης, της έρευνας βλέπουμε ότι και στους δύο λαούς τα, οι επιπτώσεις και οι αντιδράσεις των χωρών μετά τους καταστροφικούς σεισμούς και του περασμένου Φεβρουαρίου στην Τουρκία το, τώρα, δηλαδή το 2023, αλλά και ε, στους μεγάλους σεισμούς του 1999 ε, υπάρχει η, η, η σαφή ε, αίσθηση και εντύπωση ε, των πολιτών και της Τουρκίας και της Ελλάδος ότι η, η ανταπόκριση της Ελλάδος ε, και της Τουρκίας ε, στους ε, σεισμούς αυτούς ε, βοήθησαν πάρα πολύ στη βελτίωση των ελληνικών ε, σχέσεων έτσι βλέπουμε ότι σε μια διάρκεια ε, ε, σχεδόν 25 ετών ε, ε, αυτή η, 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 η αίσθηση ότι οι μεγάλες καταστροφές έδωσαν ευκαιρίες προσέγγισης και αλλαγής του κλίματος ανάμεσα στη Τουρκία και στην Ελλάδα παραμένουν σταθερές και είναι και υψηλές κάτι που και αυτό δείχνει ότι οι πολίτες των δύο χωρών ακόμα και σε συναισθηματικές αντιδράσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτή την αντίληψη ότι πρέπει οι δύο χώρες να βελτιώσουν τις σχέσεις τους. Το θέμα, Γιάννη, που θέτει ο Βαγγέλης με τις φυσικές καταστροφές είναι ένα θέμα που, που συζητείται και σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ ε, Μητσοτάκη-Ερντογάν ε, στο πώ θα αντιμετωπιστεί. Είναι ένα θέμα όμω που το θέσατε και εσεί στι δημοσκοπήσει και έχει να κάνει με το πόσο εμπιστεύονται οι Έλληνε στο ελληνικό κράτο για να του βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τι φυσικέ καταστροφέ ή να του σώσει από τι φυσικέ καταστροφέ. Και το ίδιο θέσατε και στου Τούρκου. Ε, εκεί τι λένε τα ευρήματα, Υπάρχει πάλι ταύτιση των δύο λαών στον τρόπο που βλέπουν ε, το κράτο του. Όντω υπάρχει μία σύγκληση στο ότι υπάρχει μία δυσπιστία ως προς τις ικανότητες των κρατικών αρχών Ελλάδος και Τουρκίας να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας φυσικής καταστροφής. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με την πρόσφατη εμπειρία της δύο χώρες. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσκόπηση έλαβε χώρα τον Ιούλιο. Οπότε τα γεγονότα τα οποία συντάρξαν την Ελλάδα τους τελευταίου δύο μήνες δεν έχουν αποτυπωθεί στην άποψη της ελληνικής κοινή γνώμης. Από την άλλη, όμω, ήδη υπάρχει μια δυσπιστία δεδομένων των α, γεγονότων που είχαν προηγηθεί το Ιουλίου. Φαίνεται από την τοποθέτηση και των Ελλήνων και των Τούρκων πολιτών ότι θεωρείται ω σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών μια πιθανή συνεργασία. Και αυτό βεβαίω έχει να κάνει και με το ότι πολύ συχνά οι φυσικέ καταστροφέ πλήττουν τι δύο χώρε ταυτόχρονα. Αλλά και βεβαίω λόγω του ότι υπάρχουν συχνά υποδομέ οι οποίε μπορούν να βοηθήσουν την άλλη χώρα. Όταν είναι κάποιε υποδομέ που είναι κοντά στα σύνορα Λάδο Τουρκία για όταν υπάρχει μια καταστροφή που είναι από την άλλη πλευρά των σύνορων, είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο πρακτικό και λειτουργικό να συνδράμουν τι αρχέ τη γειτονό χώρα σε αυτό. Και όπω φάνηκε και από του πεισμού το 1999 και όπως επίσης φάνηκε και από το σεισμό ο οποίος έλαβε χώρα στην Τουρκία το Φεβρουάριο. Η ελληνική συμμετοχή στην α, διάσωση των θυμάτων του σεισμού α, καταγράφηκε πολύ θετικά στην τουρκική κοινή γνώμη και αυτό είναι κάτι το οποίο ακριβώ οφείλει να σημειωθεί ω πολύ θετικό. Δηλαδή, η συνδρομή των α, αρχών σε μια φυσική καταστροφή του γείτονα συμβάλλει στην α, αλλαγή του κλίματος στην κοινή γνώμη και προσφέρει ευκαιρίες για μια νέα προσέγγιση των διμερών διαφορών με μια πιο θετική και πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση. Τώρα, Βαγγέλη, διάβασα πρόσφατα σε ένα άρθρο σου ότι από τη δημοσκόπηση ε, ξεχώριζε και το πόσο πολύ ή λίγο εμπιστεύονται τους θεσμούς οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Και μου έκανε εντύπωση ότι και οι δύο λαοί εμπιστεύονται πολύ την αστυνομία και τον στρατό, λιγότερο τη Βουλή ας πούμε, ή ενδεχομένως και την δικαιοσύνη. Ε, εσύ πώς το εξηγείς αυτό, γιατί όπως και να το κάνουμε είμαστε διαφορετικοί. Ε, η Ελλάδα είναι πάρα πολλά χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου έκανε εντύπωση, οφείλω να πω, ε, αυτή η εμπιστοσύνη στα, σε σώματα ασφαλείας και η μη εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς. Ε, όντως ε, προκαλεί εντύπωση αυτό. Εδώ θα μπορούσαμε ενδεχομένω να το εξηγήσουμε από την πλευρά της Ελλάδας λόγω μιας ευρύτερης απογοήτευσης των πολιτών από το πολιτικό σύστημα. Είναι κάτι που καταγράφεται σε άλλες δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια και αυξάνεται δυστυχώς. Και έτσι προκύπτει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή το 72,1%, εμπιστεύονται πάρα πολύ τον ελληνικό στρατό και αυτό έχει να κάνει διότι ακόμα η εικόνα του στρατού στα μάτια των Ελλήνων είναι πάρα πάρα πολύ θετική και διότι θεωρείται και είναι ο, ο θεσμός ο οποίος υπερασπίζεται τη χώρα και κυρίως διότι πολλές φορές σε πολύ ακραίες καταστάσεις ε, φυσικών καταστροφών, εμπλέκεται κάποια δεδομένη στιγμή και αυτό δημιουργεί μια καλή εικόνα και επί του εδάφους στο, για, για το στρατό. Το ίδιο, βεβαίως σαφώς λιγότερο, είναι και για την αστυνομία. Ε, από τη πλευρά της Τουρκίας αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι τα τελευταία χρόνια ε, βλέπουμε ότι ενώ το ποσοστό εμπιστοσύνη στο στρατό παραμένει πάρα πολύ ψηλό. Στην συγκεκριμένη έρευνα που κάναμε είναι στο 70,4% και απέχει πολύ από την αστυνομία και τους άλλους θεσμούς. Παρατηρείται μια σταθερή μείωση του και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την τουρκική ιδιαιτερότητα ότι ο στρατός μέχρι πρότινος θεωρεί και ήταν κάτι πέραν της πολιτικής, ενώ τα τελευταία χρόνια με το καινούριο προεδρικό σύστημα και τις αλλαγές που έχουν γίνει στην Τουρκία, Πλέον πολύ θεωρούν ότι ο στρατό έχει πολιτικοποιηθεί. Άρα παραμένει μεν ε, πολύ ψηλά ο πρώτος θεσμός στην εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά ε, έχει χάσει κάπως την καλή του εικόνα, διότι θεωρείται ότι έχει εμπλακεί στην πολιτική. Μάλλον ότι, ότι η πολιτική έχει εμπλακεί στο στρατό. Αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον και ανησυχητικό είναι ότι ε, βλέπουμε ότι η σαφώς δημοκρατική θεσμοί, δηλαδή ο Πρωθυπουργό για την Ελλάδα, ο Πρόεδρος για την Τουρκία και η Βουλή βρίσκονται πολύ χαμηλά στην εμπιστοσύνη και των δύο χωρών και εκεί βλέπουμε κάτι που έχει καταγραφεί και σε άλλους τομείς ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, υπάρχουν πολλές ομοιότητες της Τουρκίας με την Ευρώπη και τις δυναμικές στην Ευρώπη που έχουν να κάνουν με τον λαϊκισμό, που έχουν να κάνουν με αυτή την αποξένωση ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας από τις λεγόμενες πολιτικές ελίτ και από μια ευρύτερη απογοήτευση που υπάρχει από τους πολίτες όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι και στις δύο χώρες πιο χαμηλή εμπιστοσύνη είναι στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό, διότι μια δημοκρατία στην οποία οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τα μέσα ενημέρωση ε, είναι ε, προβληματική. Είναι, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ε, της καλής δημοκρατίας η εμπιστοσύνη στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, για Γιάννη, πιστεύεις πως βρισκόμαστε και καταγράφοντας και τα αισθήματα των, των δύο λαών και βλέποντας και τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο και του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών με τον Τούρκο Ομολογό του, ότι ε, βρισκόμαστε μπροστά σε ε, ένα νέο και καλύτερο ε, ξεκίνημα ε, στον δρόμο της επίλυσης των διαφορών, είτε το καταφέρουμε μόνοι μας, δεν ξέρω, φαίνεται, φαντάζει πολύ ωραίο για έναν αληθινό, είτε μέσω του δικαστηρίου της, Χάγης. Ε, Νομίζω ότι για πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον τρία με τέσσερα χρόνια η Ιωνή είναι θετική. Και αυτό έχει να κάνει και με το ότι έχει παρέλθει εκλογικό κύκλο και στι δύο χώρε. Συνήθω η οι προεκλογικές περίοδοι οδηγούν σε όξυνση των δημερών σχέσεων λόγω της διαφορετικής τοποθέτησης των διάθεων εξωτερικής πολιτικής στην προεκλογική αντιπαράθεση. Αφετέρου όμως, πέραν αυτού, υπάρχει και η διάθεση από τις δύο πλευρές να δώσουν έμφαση τόσο στην διερεύνηση της δυνατότητας να διευθυντηθούν οι οι μείζονες διαφορές μεταξύ των δύο χωρών ε, και αναφέρομαι και στις διερευνητικές επαφές οι οποίες ε, ε, είχαν ξεκινήσει, είχαν παγώσει και τώρα υπάρχει μια προσπάθεια να αναθερμανθούν, Αλλά βεβαίω υπάρχουν και τα ζητήματα χαμηλή πολιτική και τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, τα οποία υπά, υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε σημαντικά βήματα στο προσεχέ μέλλον. Ήδη έχει ανακοινωθεί η σύγκληση του Συμβουλίου Στουργικής Συνεργασίας Συνεργασία Ελλάδα-Τουρκία, αυτό είναι μια υπόθεση που εκκρεμεί πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, είχε συμφωνηθεί σε επίπεδο ανώτατο να υπάρξει αυτή η συνεδρίαση, που στην ουσία αποτελεί μια κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων των δύο κρατών, ώστε να υπάρξει πλέον μια συντονισμένη καθοδήγηση των μέτρων τα οποία θα αφορούν και στην οικονομία και στην ενέργεια και στο περιβάλλον και στην παιδεία ίσως. Αυτή η ιστορία καθυστέρησε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή υπήρξε αναβολή στην αναβολή και δεν έγινε ποτέ αυτή η συνεδρίαση. Τώρα το ότι αυτή η συνεδρίαση προγραμματίζεται να γίνει το Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι από μόνο του πολύ θετικό. Δεν γνωρίζουμε Ακριβώ το τι πρόκειται να συζητηθεί και το τι πρόκειται να αποφασιστεί. Συζητούνται διάφορα πιθανά σενάρια, είτε μια σύγκληση στο θέμα τη μετανάστευση, είτε μια σύγκληση στο θέμα τη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. η και άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην ατζέντα των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Σίγουρα όμω είναι μια εξέλιξη θετική, η οποία θα δημιουργήσει κάποια δυναμική που θα αποτρέψει την. Οξία επιδείνωση των διμερών σχέσεων, η οποία είναι πολύ πιθανότερη δεν υπάρχουν διευλύε επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών. Ε, Βαγγέλη, το, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, το Κυπριακό εκτιμά ότι και αυτό μπορεί να μπει, να, να ξαναρχίσει ε, μία διαπραγμάτευση, ε, να πιάσει κανεί το νήμα, δηλαδή και από εκεί που το αφήσαμε στον Grand Μοντανά ή και αυτό είναι ένα πάρα πολύ αισιόδοξο σενάριο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μάλλον είναι ένα υπερβολικά αισιόδοξο σενάριο. Πρώτον διότι βλέπουμε από, την, από τις τοποθετήσεις της Άγκυρας ότι επιμένει πλέον σε αυτό που ονομάζει λύση δύο κρατών. Δηλαδή μια λύση εντελώς εκτός του πλαισίου διζωνικής λύσης των Ηνωμένων Εθνών που είναι και το μόνο πλαίσιο που δέχεται η, 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 η λευκοσία. Uh, αυτό uh, βλέπουμε ότι uh, ενισχύεται μέρα με τη μέρα αυτή η άποψη στην Τουρκία uh, και σε επίπεδο πολιτικό αλλά και σε επίπεδο uh, κοινή γνώμη. Uh, και έτσι φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει μια τόσο μεγάλη στροφή ξαφνικά και να δεχθεί η Τουρκία να επανέλθει uh, σε ένα πλαίσιο που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη. Από την άλλη μεριά αυτό που βλέπουμε είναι ότι ε, τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίους μήνες, ότι και η Άγκυρα και η Αθήνα ε, προσπαθούν και μέχρι τώρα το έχουν καταφέρει να, να βάλουν στην άκρη το Κυπριακό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, αποφεύγουν ε, να θέσουν επί της ουσίας οι, ε, οι ηγέτες και οι υπουργοί όταν, ε, όταν βρίσκονται μαζί. Ε, και αυτό ε, δίνει ε, μία ελπίδα ότι μπορεί ενδεχομένως, όπως είπε και ο Γιάννης, να έχουμε θετικές εξελίξεις στα Έλληνο-Τουρκικά ανεξαρτήτως του, Κυπριακού. Με ό,τι αυτό βέβαια σημαίνει. Το, το ζήτημα ωστόσο της Κύπρου και του Κυπριακού είναι ένα εμπόδιο που θα βρεθεί μπροστά και στην Τουρκία και ενδεχομένως και σε τουρκικες σχέσεις μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχέσεων της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι εκεί ακόμα η έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο, να, 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 να επιμένει στις θέσεις της και έτσι αυτό ενδεχομένως να το δούμε μπροστά ως ένα εμπόδιο που σίγουρα θα επηρεάσει τις ευρωτουρκικές σχέσεις και ενδεχομένως να επηρεάσει και την θετική προς το παρόν πορεία των ελληνικών σχέσεων. Ε, Γιάννη, και ένα τελευταίο ερώτημα. Άρα ε, και με βάση τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ε, ξεχνάμε το θερμό επεισόδιο. Είναι κάτι που το βγάζουμε από το μυαλό μας για το επόμενο διάστημα και ίσως και για πάντα. Νομίζω ότι τόσο η ελληνική κοινή γνώμη όσο η τουρκική κοινή γνώμη θεωρεί πλέον το επόμενο θερμό επεισόδιο λιγότερο πιθανό. Υπάρχει δηλαδή μία ανακούφιση, μια ηρεμία και στις δύο κοινέ γνώμε όσον αφορά αυτό. Εκεί που υπάρχει μια σημαντική διαφορά είναι ότι η ελληνική κοινή γνώμη εξακολουθεί να ανησυχεί πολύ περισσότερο από την ελληνική κοινή γνώμη για το ενδεχόμενο αυτό. Η διαφορά όμω είναι ότι σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν η ανησυχία αυτή έχει μειωθεί κατά πολύ. Όπω ανέφερα και πριν, το ότι καλλιεργούνται διεύλοι επικοινωνία, το ότι υπάρχουν πλέον μορατόρια για τις ασκήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή μειώνονται οι πιθανότητες ενός στρατιωτικού ατυχήματος ή μιας συγκυρίας η οποία θα οδηγήσει σε όξυνση της διμερής σχέσης και θα αυξήσει τις πιθανότητες για ένα θερμό επεισόδιο. Κατά τούτο πλέον και οι Έλληνε και οι Τούρκοι θεωρούν ότι μπορούν να είναι πολύ πιο ήσυχοι για το μέλλον, δεδομένου το ότι οι σχέσεις θα περάσουν σε μία νέα φάση. Χωρίς να υπάρχει απόλυτη αισιοδοξία για την διαφέτηση των διαφορών, τουλάχιστον Έλληνες και Τούρκοι καταλαβαίνουν ότι μπορούν να διαφωνούν έχοντας αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας οξίας επιδίνωσης των σχέσεων λόγω των στρατιωτικών ή των άλλων διπλωματικών διεξεχισμών. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ήταν άλλο ένα podcast του Ελία Μέπ με την Οντίν Λιναρδάτου. Ηχογράφηση, επιμέλεια και επεξεργασία ήχου Πέτρος Καρπαθίου. Ακολουθήστε μας στα κανάλια του Ελία Μέπ στο YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και αλλού.